φανέλα της Ίντερ. Είναι ο Γεωργάτος, είναι ο Χούτος και ο Καραγκούνης που έχουν αγωνιστεί με την φανέλα της Ίντερ. Λιγότερο ο Χούτος, περισσότερο ο Γεωργάτος και ο Καραγκούνης για μια διετία είχε κάνει 30 παιχνίδια, 3-4 γκολ και ο Γεωργάτος το ίδιο. Δεν ξέρω, Νίκο, αν το θυμάσαι καθόλου στην Ίντερ. Εντάξει, όταν έφτασε εκεί η Ίντερ, τώρα παίζει ο Γεωργάτος στην Ίντερ και ο άλλος, όπως τον είπαμε... Ο Χούτος και Καραγκούνης. Κλείναμε την τηλεόραση, φεύγαμε. Ναι, δεν έβλεπες. Κώστα. Έπεσε τέτοιες περίπτωση. Ο Καραγκούνης από τα χαφ, χαμάλης, εντάξει. Γεωργάτος, δεν μαρκάρε, έκανε μπροστά, ωραία. Και ο Χούτος, αν είχε μυαλό ο Χούτος, θα έκανε άλλη καριέρα. Mm-hmm. Ούτως δεν έχει μυαλό, δεν είχε μυαλό. Τώρα βλέπω ότι η μάνατζερ έβαλε πιο πολύ μυαλό και γι' αυτό φταίει ο πατέρας του Χούτου, δεν φταίει ο Χούτος. Μάλιστα. Εντάξει. Βλέπουμε κάποια γκολ του Γεωργάτου, αλλά και του Καραγκούνη. Να δούμε και τη φάση, τι χαρακτηριστική. Καραγκούνης, doppia finta, attenzione, salta anche portiere, porta vuota, opa, e gol, 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 e gol. Το γκολ είναι από τον Τιγυρενό, τον Μαρτίνες, αν θυμάμαι καλά. Ο Μάρτινς, τον Τιγυρενό, τον Μάρτινς. Αλλά όλη την προσπάθεια του Καραγκούνη και έχει τρελαθεί και ο Ιταλός ο σπίκερ. Ζορμπά, Γκρέκο, Ζορμπά τον λέει. Και λοιπά, εδώ πέρα είναι η κίνηση του Κάρα. Έφερνε τα χαφ γκολ τον Καραγκούνη πολλά. Τον Καραγκούνη έφερνε γκολ πολλά. Λοιπόν,